Κλιμάκιο της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων βρίσκεται σήμερα, κυρίες και κύριοι, στη Χαριά Ηλίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους με δύο θύματα. Νίκο Γιαπρακά. Καλησπέρα, Λίνα. Έτσι είναι τα πράγματα. Την ώρα λοιπόν που η μικρή κοινωνία της Χαριάς Ηλίας πενθεί, όλοι έχουν ντυθεί στα μαύρα εξαιτίας του χαμού του δικού τους ανθρώπου, του πιλότου, του ανθρώπου ο οποίος βρισκόταν στα χειριστήρια του μικρού αεροσκάφους. Πριν από λίγη ώρα, κλιμάκιο της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έφτασε στο σημείο προκειμένου να ελέγξει τα συντρίμμια του μικρού υπερελαφρού αεροσκάφους, μέσα στο οποίο βρήκαν τον τραγικό θάνατο δύο άνθρωποι. Αυτό το οποίο θα εστιάσουν τώρα τα στελέχη της είναι να διαπιστώσουν αν πρόκειται για κάποια μηχανική βλάβη ή για κάποιο ανθρώπινο λάθος. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν, Ελίνα, ότι έχουν βρεθεί ανάμεσα στα συντρίμμια και τα κινητά τηλέφωνα των δύο επιβενώντων, αλλά και μία κάμερα. Αυτό το οποίο θα εστιάσουν τώρα οι έρευνες είναι το αν η κάμερα αυτή λειτουργούσε την ώρα που ήταν η πτήση σε εξέλιξη και αν έχει καταγράψει οτιδήποτε το οποίο μπορούν να φανεί χρήσιμο στους ανθρώπους, στους εμπειρογνώμονες της υπηρεσίας. Πάντως, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είπαν ότι που βλέπαν το αεροσκάφος να πετάει χθες, πάνω από την Καράτουλα, δίπλα από την Χαριά, το αεροσκάφος έκανε μία στροφή, όπως προέβλεπε άλλωστε το σχέδιο πτήσης. Στη συνέχεια όμως, βγαίνοντας από τη συγκεκριμένη στροφή, άλλαξε, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, ο ήχος του κινητήρα και συνέχεια άρχισε να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να κάνει μία απότομη βουτιά προς το έδαφος. Πράγμα το οποίο δείχνει ίσως κατά τους ειδικούς και απώλεια στήριξης.